Μικρή μείωση είχαμε τις τελευταίες ημέρες στην τιμή της βενζίνης, όμως αναμένεται αύξηση από την 1η Ιουλίου, όταν θα αυξηθεί και πάλι ο ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται από χθες μια μικρή πτώση. Τώρα το πόσο μέχρι πότε θα κρατήσει δεν ξέρει κανένας. Αυτή τη στιγμή έχει μια πτώση γύρω στα 2 λεπτά. Αυτό οφείλεται στις διεθνείς αγορές ή δικές μας? Στη διεθνή αγορά. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από τη διεθνή αγορά, εκτός και αλλάξει σε εμάς, από εμάς εξαρτάται όταν αλλάξει ο ειδικός φόρος ή αλλάξει το ΦΠΑ όπως θα αλλάξει από 1η Ιουλίου. Πάντως είδαμε, κυρία Ενίτη, ότι η τιμή στη διεθνή αγορά δεν είναι τόσο ψηλή όσο ήταν παλαιότερα. Θυμόμαστε πότε παλιά στα 200 δολάρια το βαρέλι. Και παρόλα αυτά οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Πού οφείλεται, μήπως και στην ελληνική, αν θέλετε, ναι, νομοθεσία? Ήταν βέβαια την αύξηση του ειδικού φόρου που πήρε 2 φορές και την αύξηση του ΦΠΑ. Και που περιμένουμε και δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ, την οποία θα τη δούμε το 1η Ιουλίου και εκεί θα υπάρξει μια άνοδο. Υπάρχει περίπτωση όμως να έχει πέσει η διεθνή αγορά και να μην φανεί η αύξηση του ΦΠΑ. Υπάρχει όμως πάντα το καλοκαίρι που τσιμπάνε. Υπάρχει πάντα το καλοκαίρι που τσιμπάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πτώση. Τώρα που οφείλεται βέβαια στην πτώση της διεθνής αγοράς. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Ο κόσμος τι λέει, έτσι να δράτε δράσεις? Βέβαια ο κόσμος έχει μειώσει πολύ τις καταναλώσεις του. Βέβαια τα απαραίτητά του θα τα κάνει, θέλει δεν θέλει, τι να κάνει. Τις μετακινήσεις που πρέπει να κάνει θα τις κάνει. Είναι αλλά σημαντικό όμως προς το... Βεβαίως και βλέπετε τα φουλαρίσματα έχουν κόψει πια τα 20, 10 και 30 ευρώ.